Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί άνοιξε η εστίαση και είμαι έτσι χαρούμενη γιατί μπορούμε να κυκλοφορήσουμε επιτέλους, να πιούμε ένα κοκτέιλάκι και είπα τι θα τους κάνω σήμερα, ούτε αφιβολία δεν χωράει. Θα σας κάνω το μακιγιάζ για το πρώτο κοκτέιλ. Το δεύτερο κοκτέιλ, το τρίτο κοκτέιλ, όποιο κοκτέιλ θέλετε εσείς, για ένα κοκτέιλ night τέλος πάντων, για να είστε super sexy και super εύκολα sexy, όχι τίποτα δύσκολο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Μάζεψα τη μαλούρα μου εδώ πέρα, χαμός, και ξεκινάω με τα ματάκια. Παίρνω την αγαπημένη P. Louise Base, η συγκεκριμένη απόχρωση είναι 0,2 και πάω με ένα flat πινέλο και τοποθετώ σε όλο το κινητό μου βλέφαρο. Επίσης, στο συγκεκριμένο μακιγιάζ θα μπορούσατε να βάλετε και ένα concealer αντί για βάση, γιατί θέλουμε να είναι λίγο λιπαρό έτσι ώστε να γλιστρήσει αυτό που θα κάνουμε σε λιγάκι. Τα σπυράκια μου τα βλέπετε όλοι, μην τα σχολιάζετε, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Προφανώς από το άγχος και την κούραση. Βλέπετε και τους μαύρους κύκλους χαμός από κάτω. Λες και φοράω σκιά. Πάμε πολύ σύριζα με το φρύδι. Προσέξτε να μην το βάψετε όπως εγώ. Τέλεια. Και θα κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Συνεχίζω με ένα βρεγμένο beauty blender. Το συγκεκριμένο είναι από Real Technique. Και ταμπονάρω. Μπορείτε να το βρέξετε είτε με κάποιο fix spray είτε με νερό. Τέλεια. Τώρα, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα καφέ μολύβι. Το συγκεκριμένο είναι από Maybelline το 911. Σας έφερα αρκετά κοντά για να βλέπετε. Λοιπόν, θα πάρω το μολύβι μου και θα πάω κάπως άναρχα και σύριζα λίγο με τις βλεφαρίδες μου. Θα βγάλω και κατά έξω και θα ανεβάσω και λίγο κατά πάνω. Λοιπόν, τώρα εσείς θα λέτε τι κάνει εδώ η τρελή. Λοιπόν, τώρα, όσο είναι ακόμα σε αυτή τη μορφή και γλιστράει, παίρνω το πινέλο Crease από Nancy και πάω να μπλεντάρω. Ξεκινάω από πάνω και κυλάω κάτω μέσα. Βλέπετε τι ωραία που σβήνει. Και με το concealer θα το αντιμετωπίσετε αυτό και με τη βάση της P. Louise, όποιος την έχει, γιατί στην ουσία μας αφήνει να κάνουμε ωραίο μπλεντάρισμα. Βέβαια, δεν είναι τόσο σταθερή όσο μια άλλη βάση, η οποία ας πούμε θα μας άφηνε να κάνουμε... Δεν θα μας άφηνε να κάνουμε μπλεντάρισμα. Λοιπόν, μπλεντάρω καλά, δεν με νοιάζει, άναρχα τελείως. Αυτό αν θέλω το ανεβάζω και λίγο κατά πάνω. Στην ουσία εδώ τι μας δίνει όμως, σταθερότητα, λόγω του ότι το μολύβι είναι πολύ σταθερό σε σχέση με τη βάση. Το μπλεντάρισμα αυτών των δύο μας δίνει τη σταθερότητα που θέλουμε. And that's all. Και ξαφνικά έχουμε φτιάξει αυτό εδώ που βλέπετε. Θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, κάναμε και τα δύο μάτια το ίδιο. Και τώρα πάμε με ένα πλαγιαστό πινέλο και θα πάρουμε την παλέτα του James Charles, την αγαπημένη, σε συνεργασία με τη Morphe. Και θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση. Τώρα τι θα κάνω, θα πάω να πατήσω πάνω στα καφέ σημεία, έτσι ώστε λίγο να το βγάλω κατά έξω, αλλά και λίγο να το ανεβάσω κατά πάνω, σαν να σετάρω το μολύβι μου. Δείτε, οι κινήσεις μου είναι ανωδικές πάντα. Είναι πολύ pigmented αυτή η σκιά, αν έχετε αυτή την παλέτα θα το γνωρίζετε, και πάω λίγο πιο σταδιακά. Και λίγο κάτω πάνω και το γλυκαίνω γιατί είναι και λίγο πιο κοκκινοπή αυτή η σκιά. Τώρα βέβαια στην κάμερα μου φαίνεται ακόμη πιο κοκκινοπή από ότι είναι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, πολύ αυθαίρετο όπως βλέπετε, δεν δίνω πάρα πολύ σημασία τώρα στο συγκεκριμένο blending, γιατί θα περάσω με blending brush και θα του δώσω έτσι μια πιο γλυκιά υφή.
Και wow, κάπως έτσι. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Και παίρνοντας ένα fluffy πινέλο, blending, θα πάω με την πορτοκαλί αυτήν εδώ, ακραία απόχρωση. Από την ίδια παλέτα εννοείται. Θα πάρω λίγη ποσότητα. Θα πάω λίγο να χρωματίσω την κόγχη μου. Οπότε ίσα ίσα πάλι να δώσω λίγο γλύκα ακόμα. Έχει μια διαφορά αυτό με αυτό τώρα, το βλέπουμε. Το ίδιο θα κάνω και από εδώ. Ωραία, και πάμε να κάνουμε το πιο glam κομμάτι. Θα πάρω αυτό εδώ το flat πινέλο και θα ξεκινήσω τοποθετώντας αυτή εδώ την ανοιχτή απόχρωση. Όσο πιο μπροστά, τόσο πιο ανοιχτό χρώμα θα βάλω. Πολύ pigmented. Πού να το ψέκαζα κιόλας. Ωραία. Θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Συνεχίζω με τη λίγο πιο σκούρη απόχρωση. Αυτήν εδώ που πιο πολύ χρυσίζει. Όσο πάω προς το κέντρο. Προσέχω, δεν το κατεβάζω πολύ κάτω. Ωραία, και αφού βάλαμε και τα χρυσοτέτια μας, παίρνουμε λίγο το blending brush και το μπλεντάρουμε λίγο να ομαλοποιηθούν λίγο προς τα έξω. Ωραία. Τώρα βλέπουμε ότι εδώ πέρα συνεχίζει πολύ πιο ωραία το καφέ, οπότε θα πάμε λίγο με το μολύβι να το σβήσουμε εδώ. Πάω σύριζα με τις βλεφαρίδες. Και παίρνω ένα angled brush και το σβήνω λίγο. Λοιπόν, τώρα θα κάνω τη βάση μου λίγο. Θα χρησιμοποιήσω το make-up της Criolan, το Vita Color. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι η GG. Είναι η δικιά μου πετυχημένη απόχρωση μέσω ίντερνετ. Και θα χρησιμοποιήσω και το make-up blend. Την ουσία για να το κάνω λίγο πιο υδαρό και όχι τόσο pigmented. Θα ανακατεύω λίγο με τη σπάτουλά μου και τοποθετώ. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ τέτοιο πινέλο για make-up και από έξω προς τα μέσα πάντα τοποθετώ το make-up. Δείτε τι υπέροχη κάλυψη που έχει. Αλλά παρόλα αυτά, παρόλη την κάλυψη και όλο αυτό, δείχνει απίστευτα φυσικό, να ξέρετε. Ήθελε πάρα πολύ μικρή ποσότητα, όλο αυτό, δηλαδή αυτό που έβαλα τις 3 γραμμούλες και δείτε πόσο έχει περισσέψει κιόλας. Για να το κάνω ακόμη πιο flawless, παίρνω ένα βρεγμένο beauty blender και πάω ταμποναριστά να πάρω την περιττή ποσότητα. Δείτε τι ωραίο που έχει κάνει το δέρμα μου. Απίστευτο είναι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λίγο σκιά και στο κάτω μέρος του βλεφάρου μου, βλέπετε, λες και έχω βάλει. Είναι η μαύρη κύκλη μου, δεν είναι κάτι. Λοιπόν, και θα πάω λίγο ακραία. Θα πάρω αυτό το ίδιο το γωνιακό πινελάκι που χρησιμοποίησαμε και θα πάρω αυτήν εδώ την πορτοκαλοκόκκινη σκιά, γιατί τρελή είμαι ό,τι θέλω κάνω, και θα την τοποθετήσω ακριβώς από κάτω. Εννοείται μπορείτε να βάλετε και την καφέ που βάλαμε πάνω. Αυτό το κάνω πριν το κονσίλερ, γιατί στην ουσία θέλω να μπει το κονσίλερ κάτω από αυτό. Με το πινέλο που βάλαμε το σήμερ, παίρνουμε την πρώτη ανοιχτόχρωμη απόχρωση και πάμε πολύ 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 κοντά σύριζα να φωτίσουμε την εσωτερική γωνία. Τέλειο έχει γίνει. Κοκτέιλ. Σήμερα θα βγω για κοκτέιλ. Εγώ όντως σήμερα θα βγω για κοκτέιλ. Θα πάρω το αγαπημένο κονσίλερ από Maybelline. Η απόχρωσή μου είναι η Fair, αν δεν κάνω λάθος. Παιδιά, έχει σβηστεί, δεν έχω ιδέα. Μπορώ να πάω και ταμποναριστά αν θέλω να καλύψω κάποιο σπυράκι ή κάτι τέτοιο.
Και να ξέρετε, το να βάζετε σκιά από κάτω είναι και ένας τρόπος για να κρύψετε μαύρους κύκλους. Tip. Πάω με το Beauty Blender. Αν και δεν θέλει και τρελό μπλεντάρισμα. Τσακ, προς τα πάνω. Πάντα κατά πάνω οι κινήσεις μας. Για να ανεβάσουμε και το βλέφαρο. Ωραία, πάμε να κάνουμε ένα contouring τρελό. Θα χρησιμοποιήσω την αγαπημένη Anastasia Beverly Hills Palette. Την έχετε μάθει, Contour Kit Palette. Έχει φτάσει πάτο η καημένη. Τι να πει. Πάρω ένα πινελό contouring. Χρησιμοποιώ αυτό, εντωμεταξύ αυτό είναι από το Lidl, όπως σας έχω ξαναπεί. Αλλά με βολεύει υπερβολικά πολύ. Έχει τέλειο... κάνει τέλειο smoothing. Και πιάνω και λίγο από εδώ, από το μάτι και το τραβάω να ενωθεί με το contouring μου. Κάνω και λίγο στη μυτούλα. Και το ανεβάζω και λίγο εδώ πέρα, σε αυτό το κόκαλο. Εν τω μεταξύ φαίνομαι πολύ άσπρη στην κάμερα, δεν είμαι τόσο άσπρη ρε γαμά. Ανεβάζω και λίγο εδώ στα κόκαλα να σβηστούνε, αν και έχω πολύ μικρό μέτωπο. Πολύ flawless έχει γίνει το μακιγιάζ. Ξέρω πως φαίνεται από την κάμερα, αλλά σίγουρα... βασικά ξέρω πως φαίνεται, αλλά... σίγουρα από κοντά είναι τέλειο. Θα πάρω και το Global Glow από MAC. Παιδιά, αυτή η πούδρα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω μακιγιάζ και πλέον να μην τη βάλω. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Έχω τελειώσει ήδη μία εντωμεταξύ. Λάβει το δέρμα. Παιδιά μου, βλέπετε, τίποτα δεν θέλουν. Δείτε τι ωραία που λάμπει, δείτε. Βάζω και μύτη εγώ, αν και είναι αρκετά έντονο για μύτη. Δείτε πως γυαλίζει. Και δεν έχω βάλει highlighter. Πάμε να βάλουμε ρουζάκι. Για ρούς θα χρησιμοποιήσω το Glow Play Blush από MAC. Η απόχρωσή μου είναι η Grant και είναι μαλακό αυτό εντωμεταξύ μέσα. Οπότε βγαίνει σαν βουτυρένιο στο πρόσωπο. Πλέον δεν μπορώ να βγω από το σπίτι αν δεν φοράω ρούζ και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί θεωρώ ότι ολοκληρώνει όλο το μακιγιάζ. Επίσης, επειδή όλα έχουν ανέβει κατά πάνω, βάζουμε και λίγο πιο ψηλά ρούζ. Και λίγο να ενωθεί, ας πούμε, το ρούζ με το κονσίλερ. Δεν θέλω να φαίνεται η άσπρη γραμμή, ας πούμε. Περνάω και λίγο πάνω από τη μυτούλα. Πηγουνάκι. Λίγο εδώ, από όπου έχω περάσει γενικά. Για highlight θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο Natasha Denona. Είναι το Super Glow. Δείτε τι ωραίο που είναι. Πεθαίνω. Και θα πάω. Θα βάλω εδώ. Όλα τα πινέλα μου μαδάν. Τι κατάσταση είναι αυτή. Λίγο στη μυτούλα, στην άκρη από τη μύτη. Εδώ στο κέντρο. Στο Cupid Bow. Χου. Λα. Πόπο, δεν υπάρχει. Είναι από το αγαπημένο μου highlighter. Και με ένα μικρό πινέλο, blending, παίρνω και βάζω και λίγο εδώ, ώστε να ενσωματωθούν λίγο όλα μεταξύ τους. Πριν βάλω μάσκαρα, ψεκάζω το πρόσωπό μου με το Fix Spray της MAC. Το συγκεκριμένο είναι το Pink Light. Έχει λίγο shimmer μέσα. Με βοηθήσει να κρατήσει το μακιγιάζ μου περισσότερο. Και με δροσίζει κιόλας. Και έτσι καλοκαιρινή που είμαι, πάω να έρθω να σας πω ότι ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε. Αυτό εδώ το πλασματάκι, η Sky Up Mascara, είναι εδώ μαζί μου. Με ενδιασμούς. Ξεκινάω. Ήρθα κοντά για να είστε σίγουρες ότι αυτό που βλέπετε είναι αλήθεια. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι είναι, όπως είπα και στο βίντεο με τη μάσκαρα, ότι είναι πολύ μαλακό το βουρτσάκι της. Οκ. Λοιπόν, ξεκινάω. Να τοποθετώ. Μου αρέσει αρχικά το ότι μπορεί να πάω σε πολύ ακραία σημεία όπως εδώ που δεν πάνε όλες οι μάσκαρες γιατί λερώνεσαι συνήθως, οπότε δεν το διακινδυνεύεις. Λες να χαλάσω το make-up μου?
το λες. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι την πρώτη φορά που τη δοκίμασα είμαι πλήρως απογοητευμένη, μπορώ να πω. Σήμερα, που την ξαναδοκιμάζω βαμμένη πλήρως, γιατί την είχα βάλει μόνο με κονσίλερ, τίποτα παραπάνω, αρχίζει και μου αρέσει αυτό που βλέπω. Μου αρέσει. Αλλά δεν θα την κάνω τρεις στρώσεις, γιατί την προηγούμενη φορά που την έκανα τρεις στρώσεις βγήκε χοντρή η βλεφαρίδα και δεν μου άρεσε καθόλου. Νομίζω αυτό είναι το μια χαρά. Τώρα θα μου πεις, έχεις κάνει 13 στρώσεις, αλλά εννοώ δεν θα την αφήσω να στεγνώσει. Ναι, αυτούς τους κόμπους να μην έκανε, θα ήμουν πολύ πιο ευχαριστημένη, αλλά οκ. Okay. Θα βάλω και λίγο κάτω. Α, ωραία είναι. Ταιριάζει πολύ με το make-up μας. Το before και το after. Θα βάλουμε και από την άλλη πλευρά τώρα και ό,τι γίνει. Όχι, να σας πω τώρα κάτι. Εγώ και η μάσκαρα. Μου άρεσε πολύ. Παιδιά, είναι αυτό που στις μάσκαρες δίνω πολλές ευκαιρίες. Εγώ είμαι αυτή. Εγώ. Μου άρεσε. Ειδικά τώρα με το μακιγιάζ. Τρελάθηκα. Δείτε πόσο άλλαξε το μακιγιάζ μας. Wow, είναι σαν ψεύτικη βλεφαρίδα. Είναι wow. Δεν ξέρω, έχω τρελαθεί. Έχω τρελαθεί, δεν είμαι καλά. Έλα και σας έχω το καλύτερο για κλείσιμο. If από Gia Trevelli. Η απόχρωση είναι 102 η χρόνος. Τη βλέπετε, δεν θα βάλω καν μολύβι. Και πάμε να τοποθετήσω. Λοιπόν, tip το οποίο μου είπε συνδρομήτρια, παίρνουμε χαρτί και τα μπονάρουμε για να διαρκέσει περισσότερο το αποτέλεσμα και να μην λερώνει στη μάσκα. Να δείτε τι συνδρομήτριες έχω εγώ, τις καλύτερες. Σας αγαπώ όλες. Μία-μία μεμονωμένα. Λοιπόν, ντύνομαι, φτιάχνομαι και επανέρχομαι για να σας χαιρετήσω. Έβαλα τα κοσμηματάκια μου, φόρεσα το φορεματάκι μου. Και σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, εάν σας άρεσε πατήστε ένα like από κάτω, εάν σας άρεσε να με παρακολουθείτε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, βρείτε με και στα social media και τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο, μέχρι τότε φιλάκια πολλά.